ξέρετε ότι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή μου αρέσει να σας μεταφέρω και ωραίες πρωτοβουλίες, σημαντικές και σπάνιες. Μία τέτοια είναι ακόμη μία εκδήλωση που διοργανώνει σήμερα το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της ISCO σε συνεργασία με το ΙΕΚ Δέλτα 360 με θέμα «Οι γυναίκες στον κλάδο της πληροφορικής». Πρόκειται για την τρίτη εκδήλωση των Digital Talks που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 4 το απόγευμα και θα έχει στο επίκεντρο τις γυναίκες οι οποίες έχουν μπει δυναμικά στη βιομηχανία της πληροφορικής. Διατηρούν επιτελικές θέσεις σε εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, έχουν σημαντική συμβολή στην ερευνητική διαδικασία νέων τεχνολογιών, ενώ πρωτοπορούν στην ίδρυση νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, το ποσοστό των γυναικών στον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό χώρο της πληροφορικής παραμένει σχετικά χαμηλό, της τάξης του 25%, κάτι που σύμφωνα με μελέτες εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω σαν αποτέλεσμα της κρίσης λόγω της πανδημίας. Περισσότερα για την εκδήλωση, αλλά κυρίως για τη θέση των γυναικών στο χώρο της πληροφορικής, θα μιλήσουμε με την επικεφαλής τεχνολογίας της ISCO για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, κυρία Χαρά Κονταξή, η οποία μου δίνει τη χαρά και είναι σήμερα στην παρέα του Real FM 107,1. Καλημέρα, κυρία Κονταξή, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Σαμαδαδά, και εγώ ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη τιμή που μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για το σημερινό Digital Talk μέσα από το Real FM και την εκπομπή σας. Μα ξέρετε, αυτό είναι το τέταρτο και τα προηγούμενα τρία, αυτά που προηγήθηκαν δηλαδή, πραγματικά ήταν και καινοτόμα και πρωτοποριακά και αναγκαία ως συζητήσεις για την πραγματική μας εξέλιξη, για την πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Τώρα, θέλω να μου πείτε, εσείς έχετε καταφέρει, και συγχαρητήρια, έχετε φτάσει σε μια πολύ υψηλή θέση, σε μια πάρα πολύ σημαντική παγκόσμια εταιρεία όπως είναι η ISCO. Όταν ξεκινήσατε να σπουδάζετε, υπήρχαν άλλες γυναίκες στη δική σας σχολή? Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω, η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό στη σχολή μου για τα δεδομένα της εποχής. Ήμασταν γύρω στο 15-18% στη χρονιά τη δικιά μου, στο τμήμα πληροφορικής, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής του Πολυτεχνείου Πάτρων. Ήταν πάρα πολύ καλό ποσοστό σχετικά με άλλες ειδικότητες πάλι στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως τα π.χ. μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, βλέπαμε ότι είχαν αρχίσει πάρα πολλά κορίτσια να μπαίνουν σε δικασία να σκεφτούν τον εαυτό τους. Καταρχήν, σαν μηχανικό, το οποίο και μόνο η λέξη καμιά φορά τότε μας φόβιζε, αν μιλάμε για 30 χρόνια πριν, αλλά και σε έναν κλάδο πρωτοποριακό για την τότε εποχή, που πολύ λίγοι ήταν οι νέοι που σκεφτόντουσαν να μπουν μέσα. Και μετά έρχεται το εργασιακό περιβάλλον, δηλαδή από το κομμάτι το ακαδημαϊκό πάμε στο κομμάτι το επαγγελματικό. Εκεί, ανάμεσα σε πόσους άντρες είστε? Εκεί, λοιπόν, ναι, τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς βέβαια. Πρέπει να πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή όταν ξεκίνησα την πρώτη μου μέρα να βρω δίπλα μου άλλη μία εξαιρετική μηχανικό. Άλλη μία είπατε όμως. Άλλη μία. Σε σύνολο, ναι, πόσο περίπου εργαζομένων, δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε το μέγεθος. Ξέρετε, σωστά, είναι. Σωστά. Έχετε δίκιο. Άλλη μία λοιπόν, που ξεκινήσαμε μαζί την ίδια ακριβώς μέρα, αλλά ήμασταν οι δυο μας και αλλάξαμε τελείως την αναλογία στο γραφείο της ISCO στην Ελλάδα, γιατί μέχρι τότε υπήρχαν, το συγγραφείο ήταν πάρα πολύ μικρό, υπήρχαν μόνο τρεις μηχανικοί. Ξαφνικά είχαμε και δύο εμείς, άρα πιάσαμε ένα 40%. Πω, τους φέρατε τα πάνω κάτω, τα πάνω κάτω. Εντελώς. Ξέρετε κάτι, εγώ αναρωτιέμαι, γιατί διαπιστώνουμε και το λέμε στην καθημερινότητά μας, ότι χωρίς να θέλω να μειώσω τους αγαπητούς άνδρες στο ανδρικό φύλο, αλλά κακά τα ψέματα και οι ίδιοι παραδέχονται ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες, ας πούμε, δεξιότητες, μπορούν και κάνουν ταυτόχρονα περισσότερα πράγματα. Τους διακρίνει μια συνέστηση που οι άντρες μερικά πράγματα τα προσπερνάνε? Όλα αυτά τα λέω με ερωτηματικά στο τέλος για να μην παρεξηγηθώ.
Εγώ αναρωτιέμαι πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχουν και γυναικεία μυαλά σε αυτές τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. Παρατηρείτε διαφορά? Το παρατηρούν και οι άνδρες συνάδελφοί σας? Να σας πω. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το... Νομίζω ότι όλα παραδεχόμαστε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές δεξιότητες σε κάθε κλάδο. Έτσι, καθένας από εμάς είναι διαφορετικός. Να είμαστε διαφορετικοί ως άνθρωποι μέσα σε μια ομάδα είναι η συνταγή της επιτυχίας. Τι ο καθένας μας φέρνει μέσα στην ομάδα καταρχήν κάτι δικό του, αυτή τη διαφορετικότητα. Κατά δεύτερον, φέρνει και μια διαφορετική δεξιότητα, μια διαφορετική ικανότητα και φέρνει διαφορετικές δυνατότητες επίσης. Άρα, όπως κάθε κλάδος, έτσι και ο κλάδος της πληροφορικής και της τεχνολογίας, απαιτεί πολυφωνία για να εξελιχθεί ταχύτερα. Πιστεύω ειλικρινά ότι αυτό έχει γίνει απόλυτα κατανοητό. Συναντά μια γυναίκα δυσκολίες σε έναν τέτοιον ανδροκρατούμενο χώρο? Τώρα εσείς βέβαια κρίνετε από τον εαυτό σας, φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι ίσως σας αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σε αυτούς τους χώρους με μια επιφυλακτικότητα. Στην αρχή τουλάχιστον. Στην αρχή τουλάχιστον, ναι, ίσως, και ίσως 15 χρόνια πριν. Ναι. Πιστεύω ότι όταν μπαίνει η γυναίκα σε αυτό το χώρο, ίσως στην αρχή όντως να είναι ένας δύσκολος αγώνας και λίγο επίπονος. Ναι. Πλέον όμως σκεφτείτε ότι τα στερεότυπά μας δεν περιορίζονται στο φύλο, περιορίζονται και σε άλλα πράγματα. Την καταγωγή, την ηλικία, την οικονομική κατάσταση. Οποιοςδήποτε άνθρωπος μπαίνει σε ένα σύνολο, στο οποίο είναι, θεωρείται εκείνη τη στιγμή που μπαίνει ενδεχομένως μειονότητα, απαιτεί μεγαλύτερο αγώνα για να φτάσει εκεί που κάποιος άλλος να φτάνει πιο γρήγορα. Άρα αυτό ισχύει παντού. Εσείς όμως έχετε καταφέρει να εξελιχθείτε πάρα πολύ και μάλιστα προσφάτως έχετε νέες αρμοδιότητες. Και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σύντομα θα πω, γιατί θα ξεκινήσω στο τέλος του μήνα, θα αναλάβω ένα καινούριο ρόλο στην εταιρεία, ένα πιο διευρυμένο ρόλο. Ανέκαθεν ο ρόλος μου στην εταιρεία αφορούσε το τμήμα των μηχανικών, των ηγετών της τεχνολογίας, και οι αρμοδιότητες μου ήταν μέχρι σήμερα σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Πορτογαλία. Από το τέλος του μήνα θα αναλάβω μια δεδομένη ομάδα σε όλη την Ευρώπη, η οποία ασχολείται κυρίως με πωλήσεις εξ αποστάσεως. Μηχανικοί δηλαδή, οι οποίοι κάνουν πωλήσεις των προϊόντων και των λύσεων της εταιρείας εξ αποστάσεως. Μάλιστα. Πρόκληση. Μου ακούγεται μια πάρα πολύ μεγάλη, αλλά πολύ ευχάριστη πρόκληση. Λοιπόν, να πάμε στην σημερινή συζήτηση που θα ξεκινήσει στις 4 η ώρα το απόγευμα. Θα είστε στη Θεσσαλονίκη ή θα είστε υβριδικά, διαδικτυακά, δηλαδή θα πάρετε εσείς μέρος? Εγώ θα πάρω μέρος διαδικτυακά και ο μόνος λόγος είναι γιατί αύριο το πρωί έχω το ραντεβού για το εμβόλιο μου και ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελα με τίποτα να αναβάλω ή να αλλάξω. Με το καλό να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι ομιλητές ή καλύτερα ομιλήτριες, να πω, στο τέταρτο Digital Talks της Cisco. Βέβαια, λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν σε αυτό το Digital Talks, στην Digital Talk και στην εκδήλωση συμμετέχουν καταξιωμένες γυναίκες από τον κλάδο της πληροφορικής, της τεχνολογίας, της πολιτικής και γενικότερα του ακαδημαϊκού, αλλά και γενικότερα του επιχειρηματικού χώρου. Ο επιστημόνακας συνεργάτης στην οργάνωση αυτού του Digital Talk είναι το EEC Delta 360 και την εκδήλωση θα ανοίξει η κυρία Όλγα Κρετσιμά, που είναι η Γενική Διευθύντρια του ομίλου EEC Delta 360. Για το event συντονίστρια θα είναι η κυρία Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρωτορείου Ειδήσεων, και η κυρία Έλσα Αγοραστού, που επίσης δημοσιογράφος στα EEC Delta 360. Η όλη εκδήλωση έχει ουσιαστικά τρία μεγάλα πάνελ. Ένα από την αγορά της πληροφορικής, ένα από το χώρο των πολιτικών και των θεσμών και ένα πάνελ από τον ακαδημαϊκό τομέα, το οποίο περιλαμβάνει και τελειόφοιτους που θα μπορέσουν και εκείνοι να δώσουν τη δικιά τους άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι, γιατί είναι οι επόμενες γενιές. Είναι οι επόμενες γενιές που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Ναι. Ακριβώς. Και είναι και ο λόγος που γίνεται το Digital Talk σήμερα με το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει δραστικά ρόλος, αλλά και η συμμετοχή της γυναίκας στον επιχειρηματικό κόσμο. Γενικότερα,
τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Ειδικότερα όμως στο τομέα της πληροφορικής, αρχίζουμε να συναντάμε λαμπρά παραδείγματα επαγγελματιών και ανακαλύπτουμε τόσο τις ισχυρές δεξιότητές τους, αλλά και τις απεριόριστες δυνατότητες που τους χαρακτηρίζουν. Πιθανότατα να πετύχει και πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για κάθε μία από αυτές τις γυναίκες να φτάσουν εκεί που είναι, αλλά εκεί που βρίσκονται σήμερα. Προσπάθεια που ενδεχομένως να ήταν και δυσανάλογα μεγαλύτερη των δυνατοτήτων τους σε αντίθεση με ομολογούς του αντίθετου φύλου. Ναι. Παράλληλα όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι νεότερες γυναίκες που προσπαθούν να μπουν, να βρουν μια θέση σε αυτό τον πρώτερο ανδροκρατούμενο τομέα, χρειάζονται ενδυνάμωση, χρειάζονται εμψύχωση για να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα σε ένα περιβάλλον που είναι απόλυτα ανταγωνιστικό. Παρότι μπορεί να έχουν όλα τα φόντα, έτσι. Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι ότι θα θέσετε και το ζήτημα της γυάλινης οροφής. Ο αναστεναγμός τα λέει όλα. Λοιπόν, πώς μπορούμε να συνδεθούμε για να παρακολουθήσουμε, γιατί είναι ανοιχτό σε όλους και δωρεάν αυτή η συζήτηση. Βεβαίως, και να απευθύνουν, φαντάζομαι, και τα δικά τους ερωτήματα προς τις εξαιρετικές ομιλήτριες. Βεβαίως και είναι. Να πούμε ότι η εκδήλωση ξεκινάει σήμερα στις 4 ώρα το απόγευμα. Το κοινό μπορεί να την παρακολουθήσει μέσα από το κανάλι του YouTube του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων, κατόπιν εγγραφής. Μπορούμε να βρούμε την ανακοίνωση και το σύνδεσμο εγγραφής μέσα από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού βγαίνει μέσα από το LinkedIn, από το Instagram, από το Facebook, από το Twitter. Οπουδήποτε κάποιος που ενδιαφέρει την συμμετοχή έχει ψάξει, θα βρει την ανακοίνωση. Μπορεί να γραφτεί ακόμα και μέσα την τελευταία στιγμή και να μπει να παρακολουθήσει το Digital Talk. Κυρία Κονταξή, σας ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία και συγχαρητήρια και πάλι για την πρωτοβουλία που λαμβάνετε στο το διεθνές που λαμβάνει οι άνθρωποι όλοι του Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της ΣΥΣΚΟ που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη μου. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Καλημέρα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.